Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τόγκα, ένα φίλο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ήρθε από πολύ μακριά, συγκεκριμένα από το Σικάγο, για να δει την αγαπημένη του ομάδα και την οικογένειά του φυσικά. Γιώργο, πώς είναι να κάνεις αυτό το ταξίδι για να δεις έναν αγώνα του Αστέρα? Τι να πω, είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για πρώτη φορά σαν γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήρθα προχθές για την Καλονή, είμαι εδώ σήμερα για το μεγάλο αγώνα Κυπέλλου με τα Χανιά και ευχόμαι σε ό,τι το καλύτερο. Τι συναισθήματα υπάρχουν όταν βλέπεις τους αγώνες από τόσο μακριά, δηλαδή στην Αμερική υπάρχει νοσταλγία και με τη διαφορά ώρας, πώς το ζεις όλο αυτό? Υπάρχει νοσταλγία, υπερηφάνεια, βλέπουμε τον Αστέρα να ανεβαίνει και πώς βλέπουμε το όλο θέμα, δηλαδή βλέπουμε τον Αστέρα ανεβαίνει, ήταν τρίτη θέση πέρσι, ξυπνάμε αρκετά πρωί να δούμε κάτι αγώνες όταν είναι 4 η ώρα, εδώ είναι 8 το πρωί στην Αμερική, οπότε το ζούμε από κοντά μέσω ίντερνετ. Υπάρχει κάποιο σύλλογο Αρκάδων, Τριπολιτών, έχετε φτιάξει κάποιο σύλλογο του Αστέρα? Η Ένωση Τριπολιτών υπάρχει στο Σικάγο τώρα για 30 χρόνια και προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενώσουμε την Ένωση Τριπολιτών με τον Αστέρα Τρίπολης. Έγινε η προσπάθεια, γράψαμε ένα γράμμα στον Αστέρα Τρίπολης. Λάβαμε θετική απάντηση από τον κύριο Μποροβίλο, μας έδωσε την έγκριση να αρχίσουμε ένα fan club στο Σικάγο του Αστέρα Τρίπολης. Μπορείς να μας περιγράψεις ένα περιστατικό που έχετε δει εκεί στην Αμερική, κάποιον αγώνα του Αστέρα που μάζεψε περισσότερο κόσμο? Για πες μας, για μίλησε. Ο αγώνας ο οποίος μάζεψε τον περισσότερο κόσμο ήταν ο τελικός Κυπέλλου πέρσι, που όποιος είδε τον αγώνα είδε τι κατάσταση βρισκόταν στο ΆΚΑ, αλλά βρεθήκαμε περίπου 50 τριπολιτσιώτες, φανατικοί μπορώ να πω, φανατικοί, πάρα πολύ φανατικοί οπαδοί του Αστέρα. Ζήσαμε αυτό που ζήσατε κι εσείς εδώ, μπορώ να το πω αυτό με πλήρης σαφήνεια. Και αυτό, ζήσαμε το μεγάλο γκολ, το πρώτο γκολ που μας έβαλε μπροστά, αλλά είδαμε το υπόλοιπο. Οπότε φύγαμε αγανακτισμένοι, αλλά και πάλι περήφανοι για το επίπεδο στο οποίο έφτασε ο Αστέρας. Για εσάς που βρίσκεστε εκεί, ο Αστέρας σημαίνει και κάτι παραπάνω από ομάδα για εσάς? Σημαίνει μια πόλη, μια Αρκαδία, σημαίνει συγγενείς, Ελλάδα? Αυτό δεν είναι μόνο Αστέρας, είναι Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό για μας σημαίνει κάτι μεγάλο, γιατί μπορούμε να δείχνουμε και στους υπόλοιπους τους Έλληνες ότι έχουμε και εμείς ομάδα. Η επαρχία δεν είναι μόνο τα χωριά, είναι και οι πόλεις όπως η Τρίπολη, από την οποία κατάγομαι και εγώ, και μπορώ να πω ότι μου δίνει και άλλο ένα πράγμα με το οποίο μπορώ να λέω ότι είμαι υπερήφανος ότι είμαι τριπολιτσιώτης. Ενημερώνεστε καθημερινά, μπαίνετε σε διάφορα site, πώς λειτουργείτε? Λειτουργούμε, μπορώ να δείξω το μικρόφωνο που λέει Αρκαδία Sports και διαβάζω αυτό τον Αστέρα, το τύπο που βάζετε κάθε μέρα και μερικές άλλες ιστοσελίδες. Ενημερώμαστε, είμαστε αρκετοί που μιλάμε τακτικά για τον Αστέρα και την πρόοδό του και τις μεταγραφές κτλ. Έχουμε δει μεγάλες ομάδες να ταξιδεύουν στην Αμερική και να βρίσκονται κοντά στους εκεί φιλάθλους. Θα ήθελες κάποια στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης να επισκεφτεί το Σικάγο? Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Δηλαδή, συναμετάξει μας, εάν θα μπορούσαμε να φέρουμε τον Αστέρα Τρίπολης να παίξει π.χ. με του Chicago Fire, την τοπική ομάδα του Σικάγου, η οποία ομάδα έχει Έλληνα προπονητή. Έχει το Frank Lopez, το πρώην παίκτη της ΑΕΚ και άλλων ομάδων. Το έχουμε συζητήσει συναμετάξει μας και αν θα μπορέσουμε να έρθουμε σε καλύτερη επαφή με τους αρχηγούς της ομάδας, θα το θέλαμε και αυτό. Για τη φετινή πορεία, δύο λόγια, πώς έχεις δει την ομάδα στις πρώτες αγωνιστικές? Την είδες και από κοντά με την Καλονή? Με την Καλονή είδα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Εντό, ήταν μεγάλη μεταγραφή, παίζει δυνατά, δυναμικά, οι μεταγραφές γενικά και πάλι ήταν άριστες. Νομίζω ότι εάν δεν φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που ήμασταν και πέρυσι, θα στενοχωρηθώ, θα είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε και καλύτερα. Και μια και είναι και σήμερα αγώνας Κυπέλλου, βλέπεις και φέτος να φτάνουμε ψηλά? Βλέπω να φτάνουμε ψηλά και ακόμα πιο ψηλά αν δεν μπουν και άλλοι στη μέση. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Επίσης.